Κάλπες για την ανάδειξη των δημοτικών του οργανώσεων στείνει την ερχόμενη Κυριακή το κίνημα αλλαγής σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, εκλογές που είναι ενταγμένες στο πλαίσιο του πολιτικού σχεδιασμού για την ανάδειξη των τοπικών οργανώσεων αλλά καλλικρατικό Δήμο. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις έδρες των Δήμων από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, ενώ για τα Γιάννα οι κάλπες θα στηθούν στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, σύμφωνα με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, Άλκη Λάνταβο. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, έχουν ολοκληρωθεί τα ψηφοδέλτια σε όλους τους Δήμους του νομού Ιωαννίνων, είναι 8 τον αριθμό. Έχουν οριστεί και οι θέσεις στις οποίες θα γίνουν. Στα Γιάννενα, που είναι ο μεγαλύτερος Δήμος, η διαδικασία θα είναι στα παλιά σφαγεία, στον πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Και περιμένουμε τον κόσμο να έρθουν σε μια διαδικασία, η οποία θα μας τιμήσει και εμάς με την παρουσία τους, να υπάρχει μια διαδικασία ωραία, για να αναδειχτούν οι δημοτικές οργανώσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στη διαδικασία τις οποίες θέλουμε και εμείς να δουλέψει ως κίνημα αλλαγής. Ωραία. Κύριε Λάνταβε, τι ώρα θα ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία, αν έχουν εικόνα τα μέλη σας για τους υποψήφιους, και φαντάζομαι είναι τελική ευθεία αυτή, ε? Ναι, τελειώνουμε με αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία θα αρχίσει στις 8 το πρωί και θα τελειώσει στις 8 το βράδυ. Και τα μέλη είναι γνωστά που θα συμμετέχουν στη διαδικασία και οι υποψήφοι είναι γνωστοί στον κόσμο, είναι παλιά στελέχη, γνωστά στις τοπικές κοινωνίες. Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει αυτή η διαδικασία, ούτως ώστε να ψηφίζει ο κόσμος στον τόπο καταγωγής του, για να είναι γνωστοί και αυτοί που θα ψηφίζουν και αυτοί που θα εκλεγούν. Να έρθουν να μας τιμήσουν και να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζουμε βέβαια τις δυσκολίες. Είναι καλοκαίρι, ο κόσμος θέλει κάποια στιγμή να ξεκουραστεί, να κάνει τα μπάνια του. Όμως γι' αυτό το λέμε ότι είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτως ώστε και να έχουν φύγει Σαββατοκύριακο από τα Γιάννενα, να μπορούν στην επιστροφή τους να έρθουν στον τόπο που είναι τα συμφέροντά τους να ψηφίσουν.